Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσω με μια διευκρίνηση. Ναι, ναι. Επειδή έχει γραφτεί παντού ότι είναι ήδη μέσα στη λίστα την Ευρωπαϊκή ο Πόνσε, να πω ότι τελικά επειδή υπήρξε ένα... όχι γραφειοκρατικό, πώς... τέλος πάντων, τυπικά δεν μπορούσε να γίνει. Okay. Τυπικά δεν μπορούσε να γίνει. Οπότε θα χρεωθεί αλλαγή για να τον βάλει στη λίστα. Mm-hmm. Την Ευρωπαϊκή. Α, και τα μάζει με την Δυναμό, λες. Με την Δυναμό, ναι. Το λέω αυτό, μήπως πάει κανείς και πάρει στήριο με την Δυναμό για να δει Πόνσε και με κατηγορεί μετά, μας κατηγορεί μάλλον. Ότι... Ναι, έχεις δίκιο, τώρα μπορεί το γήπεδο να είναι άδειο. Έχεις δίκιο. Ακριβώς. Οπότε, όποιος θέλει να πάει για Πόνσε, παιδιά, μπορεί να συνεχίσει. Άσε μας ρε πρωί-πρωί που μας κάνεις και γάζουρα. Ναι, μα δεν τρέπεσε πρωί-πρωί. Τώρα στα σοβαρά το λέω, γιατί επειδή έχει γραφτεί παντού, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι ακόμη. Η λίστα της ΕΚ δεν έχει ανακοινωθεί, για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει. Εντάξει, ήταν λογικό ότι μπορούσε να μην έχει δημοσιοποιηθεί για αυτό το λόγο, επειδή υπήρχε παίχτης μέσα που δεν είχε ακόμη βγει το όνομά του ότι θα έρθει στην ΑΕΚ. Τελικά όμως προέκυψε κάτι που δεν μπορούσε να γίνει η δήλωση, οπότε θα χρειαστεί αλλαγή. Αν το αποφασίσει ο Αλμέιδα να είναι στη λίστα για το μάτι της Τρίτης, θα χρειαστεί αλλαγή. Το είπαμε αυτό, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Το που χωράει, κοίτα, είχαμε πει, το έχουμε συζητήσει και μαζί πάρα πολλές φορές, με αφορμή το θέμα του Μπακαμπού, ότι η ΑΕΚ κοίταζε να πάρει center for και ένα center for υψηλό επίπεδο, όπως ήταν και ο Μπακαμπού, ήταν πρώτος κόρης στο περιστατικό πρωτάθλημα. Και τελικά κατέληξε σε μια λύση, νομίζω πάρα πολύ καλή. Ένας παίκτης που τον ξέρει η ομάδα, έχει περάσει την ομάδα, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά αυτός σε μια όχι καλή χρονιά για την ΑΕΚ. Με πολλά γκολ, με assist, έγινε αγαπητός για τον κόσμο. Θα πω και μια ιστορία για τότε. Η ΑΕΚ το βράδυ του τελικού με τον ΠΑΟΚ που έχασε ένα 0 στο ΆΚΑ και έκανε ο ΠΑΟΚ τον ντάμπι, εκείνο το βράδυ είχε δώσει εντολή ο Μελισανίδης να γίνει συζητήσεις με τη Ρώμα. Υπήρχε μια λέτρα 6 εκατομμυρίων, μια ψήφων 6 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε δώσει εντολή να γίνει συζητήσεις για να μείνει ο παίχτης στην ΑΕΚ, να τον αγοράσει από τον Πόνσε. Η Ρώμα ήταν διατεθειμένη, όμως ο Πόνσε είχε μια πολύ μεγάλη προσφορά του Σπαρτάκ Μόσχας, 2,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δώσει αυτά τα χρήματα σε συμβόλαιο, ούτε τώρα, ούτε καν περίπου τα μισά είναι τώρα τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ΑΕΚ. Βέβαια μπορούσε να κάνει χρήση της οψιόν και να μπει σε άλλη διαδικασία με τον ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι τότε πήγε ο Πόνσε μαζί με τον πατέρα του, που ήταν έτσι δίπλα του συνέχεια και είχε μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Ζήτησε να μην επιμείνει η ΑΕΚ στην απόκτησή του, επειδή τα χρήματα ήταν πάρα πολλά από τη ρωσική ομάδα, και σε πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των δύο έγινε αυτό τελικά. Και από τότε είχε έτσι σαν δοθεί σαν μια υπόσχεση ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει στην ΑΕΚ, και έτσι τώρα μετά από 4 χρόνια ήρθε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία, το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα ανακοινωθεί η μεταγραφή. Υπήρχε συμφωνία που οριστικοποιήθηκε χθες. Η μεταγραφή θα κοστίσει περίπου όσο κόστησε ο παίχτης στην Έλτσε. Τον αγόρασε τον Σπαρτάκ 4,5 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι το καλοκαίρι, ή τον είχε δανεικό με οψιόν και τον αγόρασε. Το συμβόλαιο του θα είναι στα συμβόλαια που είπαμε χθες, δηλαδή στα πιο ψηλά, Εβίντα, Γκαρσία κτλ. Πινέδα. Το πιθανότερο είναι για 4 χρόνια. Αυτό θα ξεκαθαρίσει, όπως είδαμε και με τον Γκαρσία, θα ξεκαθαρίσει σήμερα με τις ανακοινώσεις. Και νομίζω ότι με αυτή την προσθήκη είναι ακριβώς παίχτης που έλειπε, ας πούμε, από την ΑΕΚ, για να μπορεί να πει ότι έχει πραγματικά δύο εντεκάδες που υπάρχει για όλους τους παίχτες ένας αντικαταστάτης, δεν θα πω 100%, αλλά στο 90%. Κάκα τα ψέματα, έχει φανεί και πέρυσι ότι... Ένα στόπερ λείπει. Ο Φανφέρτ είχε το δικό του ρόλο, τον πολύ σημαντικό στην ομάδα, για μένα και για τον προπονητή, του ενός παίχτη που σε ειδικές συνθήκες θα μπορούσε μέσα να μπει να βοηθήσει. Όμως είναι δεδομένο ότι όταν απουσίαζε ο Γκαρσία υπήρχε θέμα. Τώρα με την ΑΕΚ φιλοδοξία ότι με την απόψη του Πόνσε, ένας τέτοιο επίπεδο παίχτη,
θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό και επειδή του χρόνου με την Ευρώπη είναι δεδομένο ότι το rotation θα πάει ακόμη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι και πέρυσι με την ομάδα Κυπέλλου που είχαμε δει, θεωρώ δεδομένο ότι σίγουρα μπορούν να παίξουν και, ίσως παίξουν και μαζί σε κάποια μάτς οι δύο, αλλά πλέον η ΑΕΚ θα έχει δύο εισάξεις δεκάδες. Που αυτός ήταν ένας γι' αυτό που λες πάντως, ότι μπορούν να παίξουν και οι δύο μαζί, και ο Πόνσε βγαίνει στην άκρη και τον Καρσία δεν έχουμε δει να βγαίνει στην άκρη, έτσι. Ναι, εντάξει. Κοίτα, ο Πόνσε βγαίνει στην άκρη σίγουρα, δεν είναι Καρσία. Έτσι, ο Καρσία είναι ένα φαινόμενο έτσι όπως έχει εξελιχθεί και με την αλλαγή θέσης που έγινε από τον προπονητή. Αλλά ένας παίκτης που βγαίνει έξω είναι πάρα πολύ εκτός από τον γκολ. Mm-hmm. Αυτό το θυμόμαστε, που το έχει. Ένας παίκτης πολύ δυνατός στον αέρα. Πάρα πολύ δυνατός στον αέρα. Δηλαδή εκεί πραγματικά είναι φάμιλος στον Καρσία. Μπορεί να έχει το άλμα σε ύψος ας πούμε του Καρσία, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός στον αέρα, πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής και όντως ένας παίκτης που και πρεσάρει πάρα πολύ, δηλαδή κάνει και την αμυντική δουλειά και είναι επίσης και γρήγορος και βγαίνει έξω από την περιοχή, όντως και σε μερικά παιχνίδια και στην Έλτσα αλλά και στη Σπαρτάκ είχε παίξει και σε θέση όχι καθαρού σεντερφόρ, στην Έλτσα αρκετές φορές. Βέβαια ήταν μια ομάδα που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καλή επιλογή για αυτόν η Έλτσα. Ναι, δεν το βοήθησε. Άλλωστε ήταν και η χειρότερη ομάδα στην Ισπανία και μια τέτοια ομάδα για ένα center for είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Και ιδίως για ένα τέτοιο τύπου for, εκεί έπαιζε φόρο ο Μπογιέ. Δεν είναι ο κλασικός center for, το θυμόμαστε και αυτό. Είναι ένας Nike, είχαν έρθει μαζί εκείνο το καλοκαίρι. Η Άκ τον είχε αγοράσει για ακραίο. Αλλά στην Ισπανία έπαιζε, στην Έλτσα τέλος πάντων έπαιζε εκεί, στην κορφή. Εντάξει, δεν πήγε καλά και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισε και αυτός από την πλευρά του να πιέσει για να γίνει τελικά αυτή η μεταγραφή και να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Δηλαδή από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας προτίμησε αυτή την ΑΕΚ που βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο και σίγουρα και τον πρωταθλητισμό και την ευρωπαϊκή προοπτική που έχει η ομάδα φέτος. Αυτά λοιπόν, να επαναλάβω αυτό ότι για τη λίστα τελικά ότι δεν είναι ήδη μέσα ο Πόνσε, γιατί δεν γινόταν, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε και έτσι δεν έγινε αυτό και γι' αυτό ίσως έχει καθυστερήσει να βγει και η λίστα της ΑΕΚ να δοθεί στη δημοσιότητα, πρέπει να δόθηκε πολύ αργά χτες, στο τέλος δηλαδή της προθεσμίας που είχε δώσει η ΕΦΑ. Και να πω επίσης για τους κατόχοι αρκείας ευρωπαϊκών αγώνων που ενδιαφέρονται για την Τρίτη και που ακόμη δεν έχουν για κάποιο λόγο παραλάβει τα εισιτήριά τους, μέσα στην ημέρα θα υπάρξει ανακοίνωση της ΑΕΚ που όπως μας έχει υποθεί την ΑΕΚ θα λύνει το πρόβλημα και έτσι όποιος έχει αγοράσει εισιτήριο θα μπει στο γήπεδο. Mm-hmm. Οπότε να μην υπάρχει άγχος και να έχουν το νου τους όλοι για να διαβάσουν την ανακοίνωση και να ξέρουν τι θα κάνουν για να μπουν την Τρίτη. Την Τρίτη στο γήπεδο. Ωραία. Τώρα, Κώστα, επικεντρώνεται η ΑΕΚ, φαντάζομαι, ναι, στην απόκτηση του στόπερ, έτσι. Ναι, στόπερ και κοίτα, όπως έλεγε και το Μακαμπού, ότι μας δείχνει ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει ένα φορ και μάλιστα ένα φορ που θα μπορούσε να είναι και ο βασικός της φορ, mm-hmm, και έγινε τελικά με τον Πόνσε. Πιστεύω ότι θα θέλει και ένα συμπληρωματικό χαφ, δηλαδή ένα οχταρό εξάριο, ας πούμε. Α. Κάπως έτσι. Αλλά ναι, η βασική μεταγραφή σίγουρα είναι. Περίμενε, ρε φίλε, οχτάρο εξάρι με Γιόνσον, με Σιμάνσκι, με το Πινέδα να παίζει πολλές φορές εκεί το ρόλο. Γιατί ναι, τώρα ο Πινέδα έχετε μια θέση πίσω, έτσι. Κατεβαίνει πιο χαμηλά στο κήπεδο. Έτσι δεν είναι. Κοίτα, ο Πινέδα θα παίζει εκεί και αριστερά, ανάλογα το μάτς. Επειδή ο Πινέδα πάντα παίζει. Ναι. Οπότε, όταν επιλέγει να παίζει με Σιμάνσκι Γιόνσον, ο Πινέδα συνήθως πάει αριστερά. Ή και κάποιες φορές είχε πάει και πίσω από το φορ. Τώρα να δούμε φέτος όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με το ρόστερ της ομάδας. Επειδή θα έχει πολλά παιχνίδια εκεί πέρα, υπάρχουν τρεις παίχτες που έχουν και το ανασταλτικό, δηλαδή οι δύο που είπαμε, σύν τον Γαλανόπουλο. Οπότε, αν παίξουν πολλά παιχνίδια μαζί, mm-hmm, δηλαδή ας πούμε πάνω από το 50% των αγώνων, σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα χρειάζεται και ένας τέταρτος. Και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ είχε ψαχνεί με τον Αλεξανδρόπουλο, βέβαια ο παίκτης
με αυτή τη συνθήκη δεν θέλησε να έρθει να δηλαδή με ουσιαστικά θα μπορούσε να είναι και μία θέση με τρεις άλλους παίχτες να τη διεκδικεί. Τέλος πάντων, νομίζω και αυτός καλή επιλογή έκανε. Με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή το ότι το να παίξει περισσότερο, γιατί προχώρησε και από μια χρονιά που δεν έπαιξε καθόλου. Αλλά αφού υπήρξε έτσι μια τέτοια γίνηση, αφήνω αυτό το περιθώριο να αποκτηθεί άλλος ένας παίκτης εκεί. Δηλαδή ένα οχτάρι, αλλά με πιο έτσι και με πιο aggressive χαρακτηριστικά και κάπως αμυντικό. Και να μπορεί να είναι πιο καλός αμυντικά, ας πούμε, από ό,τι είναι να πω ο Μάνταλος. Mm-hmm. Και να έχει και τον drive. Δηλαδή να μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Να τρέξει την μπάλα. Ναι, ακριβώς. Να έχει μέτρα την μπάλα. Ναι, ακριβώς. Αλλά η βασική θέση είναι σίγουρα το center back. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο από ό,τι λέγεται. Και θα δούμε πότε θα πάρει έκτη. Σίγουρα όμως, αφού έφτασε μέχρι εδώ, θα προσπαθήσει να πάρει την καλύτερη δυνατή περίπτωση που έχει προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Ωραία. Κώστα μου, για την νότερο εδώ είμαστε. Έγινε. Καλή σου μέρα.